Τα ελληνικά και τα βουλγαρικά. Τι σημαίνει αυτό, ότι το νόσημα σίγουρα είναι μέσα στη χώρα, απλά δεν το έχουμε δει, κάνουμε πως δεν το βλέπουμε. Δεν μπορεί να κάνει το χείρο στα σύνορα. Είναι εδώ. Και όταν διαπιστώνεται ένα νόσημα ένα χιλιόμετρο από τα σύνορα, οι ζώνες επιχείρησης, όλα αυτές, εννοείται ότι παίρνουν και μέσα στον ελληνικό έδαφος. Γιατί όταν εμφανιστεί ένα κρούσμα σε ένα σημείο, κάνουμε ομόκεντρους κύκλους που δρούμε διαφορετικά. Όσο πιο κοντά είμαστε, πιο αυστηροί, πιο περιμετρικά αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτά δεν σας ενδιαφέρουν τώρα άμεσα, διαφέρουν μια αγριόχυρωση, αν είναι συστηματική εκμετάλλευση. Αλλά το νόσημα σίγουρα είναι στο βουνό μας κάπου. Το θέμα είναι να μείνει εκεί. Λοιπόν, κοντά στην Δράμα βασικά, οπότε εκεί είναι το πρόβλημα. Ελπίζουμε από εκεί να ξεκινήσει πιο και από εμάς. Τα συμπτώματα που εμφανίζουν τα χοιρινά αφορά και τα αγριογούρουνα και τους χείρους που είναι συστηματική κτηνοτροφία. Πρέπει να τα ξέρουμε όλοι, γιατί όλοι πρέπει να τα παρατηρούμε. Αναλεξία, ψηλό πυρετό με κατάπτωση, το ζώο χωρίς γέφυρα. Δηλαδή ξαφνικό θάνατο ή χωρίς συμπτώματα πολλές φορές, ανάλογα με υπεροξία, μορφιοξία, εμετό, αιμορραγία, διάρρεια. Πολύ χαρακτηριστικός ο ερυθρός ή μαύρος χρωματισμός στα αυτιά, στην κοιλιά, στα άκρα, στο ρίχος. Κάτω από την κοιλιά, στα πόδια, στα αυτιά, στο ρίχος, αρχίζει γίνεται μαύρο, σκουραίνει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Λοιπόν, ίδιμα και ερυθρότητα στα μάτια, δυσκολία στην αναπνοή, βήχα, αποβολές, πρόβλημα του κοιτούς, αδυναμία. Τα στελέχη που έχουν υψηλή μολυσματικότητα, γιατί είναι διαφορετικά στελέχη, δίνουν 100% θνησιμότητα. Δηλαδή, τα προσβάλλοντα θα πεθάνουν και τα 100 από αυτά που προσβλήθηκαν. Δεν μένει όρθιο ζώο. Πώς μεταδίδεται το νόσημα, ο τρόπος μετάδοσης είναι και η βάση πάνω στην οποία στηρίζουμε τα μέτρα διασφάλειας. Δηλαδή, αυτό που μεταδίδεται προσπαθούμε να το αποτρέψουμε. Ωραία, λοιπόν, όταν οι χείροι καταναλώνουν μολυσμένο κρέας, προϊόντα κρέατος ή απορρίμματα. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν ταΐζουμε τα χοιρινά μας μολυσμένο κρέας, προϊόντα κρέατος ή απορρίμματα. Από κουζίνες, μαγειρεύει κάποια, το πετάει, ένα αγριογούρνο που φέραμε. Δεν ταΐζουμε στα γούρνια μας, στα συστηματικά χειροτροφία, έτσι. Εσείς χειροτρόφιμα το έχετε στο μυαλό σας. Απαγορεύεται επίσης η επαφή, γιατί με άμεση επαφή με μολυσμένους αγριόχειρους, με τα κόκρανά του, στα σωματικά υγρά, στα οποία σωματικά υγρά είναι πολύ ανθεκτικός ο ιός. Επίσης, μεταδίδεται με την επαφή με μολυσμένα αντικείμενα, με τα υλικά, οχήματα, υποδήματα, ζωοτροφές και έντομα διαβιβαστές που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, δεν έχει διαπιστωθεί. Επαφή με μολυσμένα αντικείμενα σημαίνει δεν παίρνουμε αντικείμενα ο ένας από τον άλλο. Δεν δανειζόμαστε. Ο καθένας έχει τα δικά του. Τα οχήματα που μπαίνουν μέσα δεν μπαίνουν. Κάθονται έξω από την εκμετάλλευση. Ή επολυμμένονται όταν μπαίνουν μέσα, όταν υπάρχει ανάγκη να μπει μέσα. Οι ζωοτροφές, όχι από τη Βουλγαρία. Αφού είναι όλη η χώρα, έχει πόσες θετικές, είτε εκτροφές, είτε αγριοθετικά κρούσματα. Τα υποδήματα, βγάζουμε τις φωλές μας, βγάζουμε τα ρούχα μας, δεν παίρνουμε τα ρούχα, τα παίρνουμε, πάμε στο σπίτι,